Τραγικό τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Κυριακής με δύο νεκρούς. Συγκεκριμένα, δύο νέα παιδιά 18 και 16 ετών έχασαν τη ζωή τους σε ατύχημα στην περιοχή της Κάριανης. Η πληροφορία επιβεβαιώνεται, αλλά ακόμη δεν έχουν δοθεί επίσημες εξηγήσεις υπό ποιες συνθήκες συνέβη το ατύχημα. Ωστόσο, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα από τα δύο παιδιά πήρε κρυφά το αυτοκίνητο και από υπερβολική ταχύτητα έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε κολόνα της ΔΕΗ. Ο θάνατος των δύο παιδιών ήταν ακαριαίος. Συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας δύο άνδρες αλλοδαποί υπήκοοι της Συρίας, καθώς και μία 38χρονη Ελληνίδα, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 17 μετανάστες. Πιο συγκεκριμένα, σε επαρχιακή οδό της Ορεστιάδας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης στους οδηγούς δύο οχημάτων προκειμένου να τα κινητοποιήσουν, αλλά αυτοί δεν συμμορφώθηκαν, ανέπτυξαν ταχύτητα και ακολουθηθήκαν από τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το ένα αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου τράφηκε αρχικά σε φυγή, πλην όμως μετά από σχετικές αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι προωθούσε 17 μετανάστες. Μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκε σε χωριό του Εύρου και το δεύτερο όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός και συνελήφθησαν οι άλλοι δύο δράστες οι οποίοι επέβαιναν σε αυτό. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το ένα αυτοκίνητο είχε κλαπεί πριν από μία εβδομάδα περίπου από περιοχή της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου Ορεστιάδας. Αίσιο τέλος είχε το ανθρωποκυνηγητό που εξελίχθηκε χθες το βράδυ στο Νότιο Εύρο. Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός ενός οχήματος Toyota Land Cruiser με εθνικές πινακίδες χρώματος Κυπαρισί δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο στο ύψος των λουτρών. Ο οδηγός, που είναι αραβικής καταγωγής και πιθανότητα Σύριος, συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία. 6 μηχανές αστυνομίας και τουλάχιστον 5 περιπολικά τον ακολούθησαν. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα ήταν κλεμμένο. Ο οδηγός εισήλθε στην Αλεξανδρούπολη 50 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, με ισχυρότητα αστυνομική δύναμη να βρίσκεται από πίσω του σε απόσταση ασφαλείας. Ο οδηγός τελικά παγιδεύτηκε με το όχημά του στο λιμανάκι της Μάκρης, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Να σημειωθεί ότι στο αυτοκίνητο επέβαινε μόνο ο οδηγός και πιθανόν επρόκειτο για χαλασμένη διακίνηση. Ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι το όχημα διέσχισε τους δρόμους της Αλεξανδρούπολης με μεγάλη ταχύτητα, δεν είχαμε τραυματισμούς. Συνελήφθη το πρωί της Κυριακής σε χωριό της Αλεξανδρούπολης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης 50χρονος αλλοδαπός υπήκοος Γεωργίας, κατηγορούμενος για παράνομη οπλοκατοχή. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του δράστη, εντόπισαν ένα πιστόλι κρότου αερίου και μια γεμιστήρα τα οποία και κατασχέθηκαν. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην κυρία εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.